Ήρθε σήμερα η εγκύκλιο, αντί Αύγουστο που ήρθε η τελική εγκύκλιο πέρσι, είχαμε κάνει το αίτημα να έρθει πιο μπροστά, μήπως μπορέσουν οι άνθρωποι που έχουν τον αιγιαλό που νοικιάζουν κάθε χρόνο, λόγω του καλού καιρού, μήπως και το Πάσχα μπορέσουν να δουλέψουν την Ανάσταση. Όντως ήρθε, από 1η Μαρτίου θα αρχίσουμε να βγάζουμε δημοπρασίες. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από την υπηρεσία σε συνεννόηση με τη χτηματική υπηρεσία και ειδικά με τον διευθυντή, τον προϊστάμενο, τον κύριο Κριτή, να μπουν ποσά λιγότερα από τα περσινά. Επειδή στα περσινά ήταν λίγο ανεβασμένα τα χρηματικά ποσά σύμφωνα με το τετραγωνικό μέτρο, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να πάνε τα ποσά στην χρονιά του 2012. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε και με την σύμφωνη γνώμη του κύριου Κριτή ότι θα γίνει κάποια μείωση του περσινού κοντιλιού. Για να μπορέσουμε το περσινό κοντιλί. Το περσινό κοντιλί ήταν κάθε παραλία, είχε το δικό της νόμισμα. Ναι, περίπου ας πούμε. Η Κόμη είχε 25, ο Καρφάς είχε 25. Ναι. Το Λυφί είχε 20. Αυτά πάμε να τα κάνουμε 18 με 20. Και το 20 θα το κάνουμε 15 με 17. Κάπου εκεί να βρούμε μια άκρη με την κτηματική υπηρεσία για να πέσει το κοντήλι κάτω από, από την περσινή περίοδο. Ποιους επηρεάζουν. Επηρεάζουν και είναι καλό για τους αυτούς που νοικιάζουν τις παραλίες όλες στοιχείο, οι οποίοι θα δουλέψουν και Πάσχα, θα δουλέψουν και Πάσχα και θα ξέρουν ότι από τον Απρίλιο θα έχουν μια παραλία να κάνουν ανάλογα με τον καιρό, να βγάλουν και τα τραπεζάκια τους, να βγάλουν τους μεζέδες τους, τι κάνουν, τις ξαπλώστας τους, για να μπορέσουν να δουλέψουν έστω ένα μήνα παραπάνω. Γιατί και το Μάιο θα δουλέψουν. Πέρσι ούτε το Μάιο δεν δουλέψανε, βγήκαν τον Ιούνιο. Ενώ θα δουλέψουν και Απρίλιο και Μάιο. Οπότε δύο μήνες κερδίζουν. Δύο μήνες κερδίζουν για να έχουν περιθώρια να κερδίσουν παραπάνω, να έχουν παραπάνω όφελος.